Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα ένα διαφορετικό βίντεο από όλα τα βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής, αφού θα κάνω ένα βίντεο review για ένα συγκεκριμένο προϊόν και μείνετε συντονισμένες μέχρι το τέλος γιατί... Λοιπόν, όπως γνωρίζετε ή μπορεί και να μην γνωρίζετε, η Maybelline πρόσφατα λάνσαρε ένα καινούργιο προϊόν, το οποίο είναι το συγκεκριμένο. Είναι το Master Sculpt από Maybelline New York, το οποίο είναι ένα προϊόν που περιέχει πούδρα για contouring και highlighter. Είναι σε πουδρένια μορφή, δεν είναι... δεν είναι κρεμώδης, είναι πουδρένια η μορφή τους. Έχει από πάνω τα δύο προϊόντα που είναι δύο σε ένα ουσιαστικά και από κάτω έχετε ένα μεγάλο καθρέφτη και ένα πινελάκι με το οποίο μπορείτε να απλώσετε το προϊόν. Εγώ συνήθως δεν χρησιμοποιώ τα προϊόντα, τα πινέλα που έρχονται μέσα στα kits που αγοράζω, οπότε θα το χρησιμοποιήσω με το πινέλο που θα το χρησιμοποιούσα στην καθημερινότητά μου για να σας... γιατί θέλω να σας δείξω εγώ πραγματικά πώς θα το χρησιμοποιήσω και ποια είναι η δικιά μου άποψη για το συγκεκριμένο προϊόν. Οπότε μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω κάνει ήδη τη βάση μου, έχω χρησιμοποιήσει το foundation και από πάνω το έχω σετάρει με μία πούδρα και έχω κάνει και το μακιγιάζ των ματιών μου χρησιμοποιώντας ένα gel eyeliner πάρα πολύ απλά και έχω χρησιμοποιήσει για μάσκαρα σήμερα μία διαφορετική από ό,τι χρησιμοποιώ συνήθως. Είναι από Maybelline New York The Colossal Volume Express Mascara Smoky Eyes. Είναι μία μάσκαρα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γενικότερα όλες οι μάσκαρες... μάσκαρες... της Maybelline, τις χρησιμοποιούσα στο παρελθόν πάρα πολύ. Τώρα τελευταία είχα αρχίσει να χρησιμοποιώ κάποιες άλλες, αλλά χρησιμοποιώντας πάλι τη συγκεκριμένη, ένιωσα αυτό που λέμε ότι «Μα καλά, γιατί έφυγα από αυτά τα προϊόντα, γιατί έφυγα από αυτές τις μάσκαρες». Είναι φανταστική, δίνει πολύ ωραίο όγκος στις βλεφαρίδες και το βουτσάκι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι χοντρό βουτσάκι που εμένα μου αρέσει προσωπικά. Οπότε τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρόσωπο και να σας δείξω ποια είναι η γνώμη μου και εγώ πως χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο Master Sculpt από τη Maybelline. Σας έφερα λίγο πιο κοντά για να μπορείτε να βλέπετε καλύτερα το προϊόν πάνω στο πρόσωπό μου. Όπως σας είπα και πριν, το συγκεκριμένο kit έχει μία απόχρωση για contouring και μία απόχρωση για highlighter και από κάτω έχει έναν πάρα πολύ... πρακτικό καθρέφτη, τον οποίο εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω για να κάνω το υπόλοιπο μακιγιάζ μου. Το συγκεκριμένο πινελάκι δεν θα το χρησιμοποιήσω, παρόλα αυτά να σας πω ότι είναι ιδανικό για να κάνετε contouring για εσάς που είστε έτσι αρχάριες και δεν έχετε πολλά πινέλα επίσης. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό πινέλο το οποίο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε άνετα ή αν θέλετε, αν παίρνετε μαζί σας το kit και έχετε μέσα το συγκεκριμένο πινελάκι, θα μπορούσατε πολύ εύκολα όταν το έχετε στην τσάντα σας να σετάρετε και να κάνετε touch up το μακιγιάζ σας. Παρ' όλα αυτά, εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από The Real Techniques, είναι το Contouring Brush και θα πάω στην απόχρωση για το contouring και θα πάρω και μετά θα πάω στα ζυγωματικά μου, θα τα βρω. Συνήθως μπορούμε να τα πιάσουμε τα ζυγωματικά μας και θα εφαρμόσω το προϊόν ακριβώς από κάτω. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα, νομίζω ότι είναι απόλυτα γνωστό, να κάνετε ένα μορφασμό σαν ψαράκι και έτσι μπορείτε να δείτε πολύ εύκολα πού μπορείτε να απλώσετε την απόχρωση για το contouring. Και το εφαρμόζω, όπως είπα, κάτω από τα ζυγωματικά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως νιώθω την πούδρα πάνω στο δέρμα μου. Δεν νιώθω να το βαραίνει και να φαίνεται αυτό το cakey. Είναι πάρα πολύ ελαφριά και έτσι νιώθεις ότι είναι βελούδινη η υφή της. Νομίζω ότι το καθιστά ιδανικό προϊόν για κοπέλες οι οποίες είναι αρχάριες κατά βάση, αλλά και κοπέλες οι οποίες είναι, έτσι, το έχουν με το μακιγιάζ και το έχουν.
Γιατί δεν είναι ένα τρομακτικό χρώμα στο contouring. Δεν είναι ότι θα πας να κάνεις μια γραμμή και θα πεις «Ωχ, Παναγία μου, τι έκανα». Χτίζεται η απόδοση του χρώματος και αυτό νομίζω ότι είναι ιδανικό να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα έτσι πιο φυσικό αποτέλεσμα για εμάς που θέλουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα και φυσικά μπορούμε να το χτίσουμε και να βγει ένα πολύ, πολύ, όσο δραματικό αποτέλεσμα θέλουμε. Οπότε μέχρι στιγμής μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση συγκεκριμένη, γιατί μέσα δεν έχει ζεστός υποτόνους που ψάχνουμε να έχει ένα bronzer, αλλά έχει κρύους υποτόνους, υπάρχει, άμα μπορείτε να δείτε, είναι λίγο γκριζάρι το χρώμα, κάτι το οποίο ψάχνουμε εμείς για το contouring, δεν θέλουμε να έχει ζεστούς υποτόνους μέσα. Και νομίζω ότι είναι ιδανικό χρώμα, πραγματικά, και πάρα πολύ εύκολο για την καθημερινότητα, δηλαδή πάρα πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσετε. Όπως μπορείτε να δείτε, με πολύ απλές κινήσεις έχω ήδη σχηματίσει το πρόσωπό μου πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στη μύτη σας, εγώ σήμερα δεν θα το κάνω. Μπορείτε επίσης, έτσι όπως το βλέπω, να το χρησιμοποιήσετε, εγώ δηλαδή θα το έκανα, να το χρησιμοποιήσετε και σαν σκιά στα μάτια σας, να το βάλετε ουσιαστικά για να δώσετε βάθος στο βλέμμα σας. Νομίζω ότι είναι ένα προϊόν πάρα πολύ εύχριστο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για διαφορετικές χρήσεις στο πρόσωπό σας. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσω το highlighter. Δεν νιώθω ότι χρειάζεται να βάλω αυτή τη στιγμή κάποια πούδρα, γιατί το μακιγιάζ που εγώ θέλω να κάνω σήμερα είναι φυσικό, είναι απλό, θα πάω, είναι αυτή η μέρα που το γυρίζω το βίντεο, είναι Κυριακή, οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάω μια βόλτα έξω, δεν θέλω κάτι έντονο και ήρθε η ώρα για το highlighter. Λοιπόν, με ξέρετε εμένα και το highlighter, μ' αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ highlighter, δεν υπάρχει, δηλαδή μπορεί να μην βάλω ρούζ, αλλά highlighter θα βάλω, είναι στάνταρ. Οπότε το συγκεκριμένο highlighter μου αρέσει πάρα πολύ, έχει καταπληκτική απόδοση όπως μπορείτε να δείτε. Και η υφή του επίσης είναι έτσι πάρα πολύ πουδρένια και ωραία και νομίζω θα δώσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Θα το βάλω με το δάχτυλό μου. Φυσικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πινέλο εσείς αν θέλετε, αλλά κάποιες φορές αν βιάζομαι ή αν δεν βρίσκω κάποιο πινέλο μπροστά μου, απλά θα χρησιμοποιήσω το δάχτυλό μου. Πάρω λίγο και θα βάλω και κάτω από το φρύδι μου, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα, το οποίο είναι ιδανικό και για το συγκεκριμένο σημείο νομίζω. Και θα βάλω και στην εσωτερική γωνία του ματιού. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα έτσι πολύ φυσικό highlighter, το οποίο δεν είναι θα το βάλετε και θα φωτίσει το ζυγωματικό σας. Μπορείτε φυσικά να το χτίσετε, όπως και με την απόχρωση του contouring. Για μένα το συγκεκριμένο kit είναι ιδανικό, όπως είπα, για αρχάριους και για αρχάριες βασικά. Και για κοπέλες που ζητάνε κάτι φυσικό, αλλά παρόλα αυτά τους δίνεται η δυνατότητα να χτίσουν την απόδοση των χρωμάτων και να πετύχουν κάτι πιο δραματικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω και στην καθημερινότητά μου όπως έχω κάνει μέχρι στιγμής. Και για να ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου θα χρησιμοποιήσω ένα κραγιόν από τη Maybelline, είναι το 903, στην απόχρωση Nude Embrace. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο nude χρώμα, καφετίζει λίγο, το οποίο έχει απίστευτη βελούδινη αίσθηση στα χείλη. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα matte κραγιόν, το οποίο όμως είναι απόλυτα ενυδατικό, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει αντίστοιχο κραγιόν τόσο matte και τόσο ενυδατικό. Μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη απόχρωση, είναι και λίγο έτσι της trend να χρησιμοποιούμε τέτοια χρώματα. Και
Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μακιγιάζ μου. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί σας έχω πάρα πολύ καλά νέα. Αν θέλετε, μπορείτε να κερδίσετε 5 από εσάς από ένα Master Sculpt από τη Maybelline. Είμαι πολύ τυχερή που μπορώ να κάνω ένα τέτοιο διαγωνισμό στο κανάλι μου και 5 από εσάς να κερδίσετε το συγκεκριμένο προϊόν. Θα σας έχω όλες τις πληροφορίες του πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο description box από κάτω, οπότε μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και να δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε το συγκεκριμένο δωράκι. Εμένα, όπως σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο προϊόν. Το θεωρώ ένα πολύ ωραίο προϊόν και οικονομικό για αυτά που προσφέρει το kit. Γιατί, όπως σας είπα, είναι 3-1 θεωρώ. Οπότε διαβάστε το description για να δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να κερδίσετε ένα Master Sculpt. Κατά τα άλλα, κλασικά θα σας έχω τα social media. Να πάτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα, πολύ σύντομα η αλήθεια είναι. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Γεια σας! Κάποιες φορές μπορούμε να βγούμε Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ και να γυρίσουμε αργά, να έχουμε πιει, να έχουμε τέλος πάντων ξενυχτήσει και την επόμενη μέρα να έχουμε να κάνουμε πράγματα, αλλά να μην θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε χάλια. Οπότε το μακιγιάζ είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να κρύψετε, ας πούμε, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο πρόσωπό σας και να δείξετε έτσι πιο φρέσκες και όχι ότι έχετε ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, ή ότι έχετε ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ.